Πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Μαρία Λιβικού, η οποία είναι κοντά μας. Κυρία Λιβικού, ελάτε στο στούντιο να έρθω να σας συνοδεύσω, ναι, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Ελάτε στο στούντιο μας. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα. Ένα πρόσωπο που πολλές φορές σας μελετάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν να τα πούμε από κοντά. Ωστόσο, να η ευκαιρία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Η χαρά είναι όλη δική μου που σας γνωρίζω και που θα πάρω μέρος στην εκπομπή σας. Και δική μας, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μιλήσω για εμάς τους δύο τουλάχιστον. Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει πάρα πολύ η ανάγνωση, μας αρέσει το καλό ποιοτικό βιβλίο. Γιατί όταν θέλεις να δώσεις το χρόνο σου σε κάτι, θέλεις να είναι και ποιοτικός και κάτι να εκλάβεις. Και όταν γνωρίζεις και από κοντά του και τον άνθρωπο που έχεις διαβάσει τα βιβλία του, έχεις λίγο ή προσεγγίσει κάπως την ψυχοσύνθεσή του, ή νομίζεις τουλάχιστον ότι το έχεις κάνει αυτό. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι συγγραφέας και βάζεις την ταυτότητά σας. Είναι σπουδαίο. Νιώθεις μια πληρότητα, νιώθεις χαρούμενος γι' αυτό. Ωραία, χαίρομαι. Και εμείς, και εμείς λοιπόν, νέο βιβλίο. Ναι, για να Έμα, αδερφικό, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Συγκρατήστε τον τίτλο. Ένας τίτλος ο οποίος μπορεί να ταλαιπωρεί τις ψυχές πάρα πολλών. Όσοι μας παρακολουθείτε και ακόμα και σε εμάς που μπορεί να αναφέρουμε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα μιλήσουμε για τις αδερφικές σχέσεις, κυρία Λιβικού. Μιλάτε μέσα σε αυτό το εξαιρετικό σύγγραμμα. Αδερφικές σχέσεις που, αν παρατηρήσουμε και λάβουμε ως δεδομένο το ρητό ότι η αδερφική αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να ενώσει πάρα πολύ, να μετακινήσει βουνά. Είναι μια αγάπη η οποία συγκρίνεται μόνο με τη θαλπορή και την πραγματική αγάπη των γονιών, της μάνας, του πατέρα, προς τα παιδιά. Ωστόσο, είναι και αυτή η αγάπη που εύκολα μπορεί να ραγίσει εξαιτίας κάποιων γεγονότων. Όλα αυτά αναφέρονται εδώ. Για πείτε μας λίγα λόγια. Για αρχή. Ναι. Για έχουν πολλές απορίες. Ναι. Το αίμα αδελφικό, η ιστορία του αίματος αδελφικού, περιστρέφεται γύρω από πτυχές της ελληνικής οικογένειας, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης, πιστεύω, μπορεί να βρει πολλά δικά του κοινά σημεία. Θεωρώ ότι διαβάζοντας το αίμα αδελφικό, δεν μένεις ένας απλός παρατηρητής, γίνεσαι ένας από τους ήρωες που μπορούν να σου θυμίσουν τη δική, κομμάτια της δικής σου ζωής και της δικής σου οικογένειας. Εγώ προσωπικά θεωρώ την αδελφική σχέση μια από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες σχέσεις και ας έχει αποδείξει η ζωή πως είναι ταυτόχρονα και από μια από τις πολύ ταλαιπωρημένες ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω μέσα από το αίμα αδελφικό είναι να προσεγγίσω αυτή την ταλαιπωρημένη, την ταραχώδη ανθρώπινη σχέση και κυρίως την αμφιθυμία που υπάρχει ανάμεσα στα αδέλφια. Την αντιπαλότητα δηλαδή, την έχθρα, τη διχόνοια, τη ζήλια πολλές φορές, αλλά προπάντων την αληθινή, την αδελφική αγάπη, που εγώ πιστεύω ότι όσο και να την ταλαιπωρήσουν αυτά που λέμε τώρα εδώ, μένει αθάνατη, αντέχει και είναι αυτή που οδηγεί στη συναδέλφωση στο τέλος. Κρατάει ναι, δεν πεθαίνει ποτέ, δεν πεθαίνει ποτέ. Έτσι. Όσο και να θέλουμε πολλές φορές να την αγνοήσουμε, υπάρχει. Υπάρχει και είναι αυτή που θέλω να πιστεύω ότι νικάει στο τέλος. Προσωπικά δεν έχω ξανααντικρίσει βιβλίο που να ασχολείται ενδελεχώς με την αδελφική σχέση, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό και με τριγκάρει ακόμη περισσότερο η συζήτηση μαζί σας. Γιατί προσπαθώ να σκεφτώ γιατί μπήκατε στη διαδικασία αυτή, τι ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε ενδεχομένως να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη σχέση και όχι Σπίθα. Με τη σχέση μαμάς παιδιού ή μια ερωτική σχέση, για παράδειγμα. Το βασικό υλικό για αυτό το βιβλίο πάρθηκε από βιώματα δικά μου, τα οποία με αγανάκτησαν, με πόνεσαν κατά καιρούς και ήθελα να τα βγάλω στο χαρτί. Θεωρώ ότι πολλές φορές το χαρτί είναι ο καλύτερος αποδέχτης για να εκφράσει συναισθήματα και απόψεις που σε πονάνε, που σε αγανακτούν. Κάπως έτσι γιατρεύεται και η ψυχή. Γιατρεύεται, ναι. Είναι λυτρωτικό. Όταν τα εκφράσεις όλα αυτά στο χαρτί και πιστεύεις ότι θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα ταυτιστούν με όλα αυτά που εσύ πιστεύεις και αισθάνεσαι. Ωραία. Τι μπορεί να είναι τόσο ισχυρό τελικά? Ποιο στοιχείο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να έρθει και να σπάσει ενδεχομένως μέρη της αδερφικής αγάπης και σχέσης, η σημεία? Πιστεύω πως η πηγή του κακού πηγάζει στη συμπεριφορά καταρχήν των γονιών απέναντι στα παιδιά τους και οι διακρίσεις που γίνονται ανάμεσα σε αυτά. Ειδικά όταν υπάρχει αγόρι στην οικογένεια, στην αδερφική παρέα, η αδυναμία απέναντι στο πρόσωπό του θεωρώ πως είναι αναπόφευκτη. Όσο και να έχει εξελιχθεί
ο κόσμος. Η ανδρολατρεία πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν θα εκλείψει ποτέ από την ελληνική οικογένεια. Το αγόρι, έστω και ενδόμηχα, φέρνει πάντα τη μεγαλύτερη χαρά μέσα σε ένα ζευγάρι. Και όταν αυτό έρθει, η αδυναμία απέναντι στο πρόσωπό του είναι αναπόφευκτη. Αυτό σε συνδυασμό με το προσωπικό συμφέρον, τον εγωισμό αργότερα όταν το παιδί αυτό μεγαλώσει. Τα οποία πρωτίστως έχουν καλλιεργηθεί από τους γονείς. Από τους γονείς. Οδηγεί στη διάσπαση αυτού του αδελφικού δεσμού, αυτού του τόσο δυνατού αδελφικού δεσμού. Και είναι τόσο κρίμα, εγώ αυτό θέλω πρωτίστως να εκφράσω, είναι τόσο κρίμα να γίνονται τα αδέλφια άσπονδοι εχθροί, όταν κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι στις δύσκολες στιγμές μας ο δικός μας άνθρωπος θα τρέξει, ο δικός μας άνθρωπος θα μας στηρίξει πάνω από οποιονδήποτε άλλο. Ο εγωισμός, θεωρώ, μετά αφού μεγαλώσουν τα παιδιά και γίνουν ενήλικες, θεωρώ ότι ένας δεύτερος βασικός παράγοντας είναι ο εγωισμός που κυριαρχεί ανάμεσα στη σχέση και κρατάει τα αδέλφια μακριά. Όταν αυτόν τον βάλουμε στην άκρη, θεωρώ ότι η αδελφική αγάπη πάλι θα υπερισχύσει. Υποθέτω ότι κάνατε και εσείς τη δική σας την έρευνα για να πλαισιώσετε το βιβλίο με περισσότερες πληροφορίες από τα δικά σας τα βιώματα. Άρα καταλήγουμε στο γεγονός πως αυτή η ρήξη ενδεχομένως που υπάρχει μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ 2, 3, 4, 5 αδελφών που έχουν μπει στη διαδικασία για τους δικούς τους λόγους που αναφέραμε και πριν, να μην τα πηγαίνουν καλά. Εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι αν βάλουμε τον εγωισμό μας στην άκρη, η αδελφική αγάπη θα υπερισχύσει και τα προβλήματα τα οποία θεωρώ τις περισσότερες φορές είναι ασήμαντα μπορούν να λυθούν. Εντάξει, θα συζητήσουμε λίγο για τους πρωταγωνιστές, τους ήρωες του εξαιρετικού αυτού βιβλίου. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσουμε και στο τι συνέβη τελικά στη σχέση της Αναστασίας με τα υπόλοιπα αδέρφια, γιατί μας δώσατε ένα ψήγμα προηγουμένως που έχει να κάνει με το Άρεν, με το θηλυκό της υπόθεσης. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να αγαπάμε τα αδέρφια με απόλυτη εμπιστοσύνη, τον αδερφό μας, την αδερφή μας, ή θα πρέπει να αφήνουμε να κρατάμε και μία πισίνη? Ποιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται μέσα από το βιβλίο? Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πισίνη στην αγάπη. Γενικά, το συναίσθημα της αγάπης. Είναι τόσο μεγάλο και τόσο λυτρωτικό για αυτόν που το νιώθει, που πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία πισίνη. Τα αδέρφια, εγώ τουλάχιστον, τα αδέρφια μου τα αγαπάω χωρίς να κρατάω. Ανεφόρων, χωρίς να κρατάω. Με την Αναστασία, τι συνέβη και επήλθε η καταστροφή μεταξύ των μελών της οικογένειας? Πάλι θα ρίξω το φταίξιμο στη συμπεριφορά των γονιών. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχει ως χαρακτήρας, που πηγάζει πάλι από τη συμπεριφορά των γονιών, αλλά και ένα τραγικό γεγονός που την ισοπαίδωσε, την οδηγούν στον δρόμο της αυτοκαταστροφής, σε έναν δρόμο που πιστεύει και η ίδια πως δεν υπάρχει γυρισμός. Αλλά και πάλι η αδελφική αγάπη είναι εκείνη που βοηθάει ώστε να υπάρχει λύτρωση και σε αυτόν τον χαρακτήρα της Αναστασίας. Μα είναι τα αδέρφια, δεν ξέρω, και εμένα με στεναχωρεί τώρα, γιατί κάπως καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Είναι οι καλύτεροι φίλοι, θα μπορούσαν να είναι. Και όταν μπαίνουν στη διαδικασία να μαλώνουν ή να μην τα πηγαίνουν καλά και έρχεται η μαμά ή ο μπαμπάς και το προσυπογράφει όλο αυτό και δεν δίνει το έναυσμα για να τα πηγαίνουν ακόμη καλύτερα, μόνο φυτιλώνει καταστάσεις, να το πω έτσι απλά λαϊκά, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πιστεύω, ίσως να μην μπορούν να κάνουν στενή παρέα δύο αδέρφια, όπως κάνουν δύο καλοί φίλοι. Αλλά θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις και να καλλιεργήσουν μια λειτουργική σχέση που τελικά θα είναι προς όφελος όλων. Γιατί πιστέψτε με, θεωρώ ότι δεν υπάρχει νικητή σε ένα αδελφικό πόλεμο. Μόνο χαμένοι. Και αυτό προσπάθησα να δείξω εγώ μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Να τους κάνω δηλαδή να σκεφτούν διπλά και τριπλά πριν γκρεμίσουν τις γέφυρες που τους ενώνουν με τα αδέρφια τους. Το απόσταγμα της ανάγνωσης, το απόσταγμα των συναισθημάτων, το απόσταγμα των. Των μαθημάτων ζωής που μπορεί να πάρει κάποιος αναγνώστης διαβάζοντας, είναι και ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται εξαιρετικά εύκολα, μέχρι το τέλος. Το τέλος τι κρατάει περισσότερο, τι τον ουθετεί η πλοκή τελικά? Τη ματαιότητα του αδελφικού.
Παίρνουμε μαθήματα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο πλέον για τον αναγνώστη. Γιατί ο αναγνώστης δεν θέλει να χάνει χρόνο γενικότερα με συγγράμματα. Έτσι, κάτι το οποίο θα αποκομίζει δηλαδή. Θεωρώ ότι εγώ αυτό προσπάθησα τουλάχιστον να περάσω στον αναγνώστη. Τη ματαιότητα αυτού του αδελφικού πολέμου. Πόσο κρίμα και άδικο δηλαδή. Και πόσο κρίμα και άδικο να χάνονται όμορφες στιγμές. Όμορφες στιγμές για ένα καπρίτσιο, για τον εγωισμό. Βασικά θεωρώ ότι ο εγωισμός είναι εκείνος που στέκει ανάμεσα. Είναι το μεγαλύτερο θεριό, όπως έχω ξαναπεί, που στέκεται ανάμεσα στα αδέρφια και τα κρατάει. Σε αυτή τη μάχη τι σας δυσκόλεψε περισσότερο, στη μάχη του να δώσετε το σωστό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Νόημα, παύλα νόημα. Για μένα η συγγραφή γενικά είναι ένα όμορφο ταξίδι. Δυσκολίες δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα πολλές στο να το ολοκληρώσω. Η δυσκολία είναι μόνο στο να μπορείς να εκφράσεις με όλη την αλήθεια σου αυτά που αισθάνεσαι. Να έχεις το θάρρος να βγάλεις πράγματα προσωπικά μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου και να τα δώσεις, να τα κάνεις γνωστά στο ευρύτερο κοινό και να μπορεί κάποιος έστω και λίγοι να ταυτιστούν μαζί σου και να σκεφτούν ότι αφού μπόρεσε το άτομο αυτό να ξεπεράσει τους δαίμονές του, μπορώ κι εγώ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου και είναι σαν να είστε στο μυαλό μου, γιατί προς τα εκεί ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαβάσει το βιβλίο, μπορεί να έχουν ταυτιστεί απόλυτα, μπορεί να ένιωσαν την ανάγκη πως θέλουν μαζί σας να μοιραστούν τη δική τους προσωπική ιστορία, γιατί σας νιώθουν πλέον δικό τους άνθρωπο, διαβάζοντας το δικό σας το έργο. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που έχουν διαβάσει το βιβλίο. Που ήρθαν να σας πούνε ότι, κυρία Λουμπικό, εγώ ταυτίστηκα, πραγματικά νιώθω ότι με λυτρώσατε από μια διαδικασία χρόνων που μπορεί να είμαστε σε μια διαμάχη. Με τα αδέρφια μας, για παράδειγμα. Ναι, υπήρξαν ένα-δύο άτομα που μου το είπαν αυτό, που είπαν ότι πόσο σε καταλαβαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Το μόνο το καλό είναι ότι έχει ιαματικές ιδιότητες στο επίκεντρο, την ψυχή και την καρδιά όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την αδερφή τους, από τον αδερφό τους, έχουν απογοητευτεί από τις βάσεις που έβαλαν οι γονείς κάποτε ανάμεσα στα αδέρφια. Ναι. Οι σχέσεις που διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των ετών. Ναι. Όπως και να έχει ένα βιβλίο το οποίο θα σας αλλάξει λίγο τη σκέψη, όχι λίγο, αρκετά τη σκέψη, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των δικών σας προσώπων. Και καθόλου κακή ιδέα να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, θα πω εγώ. Να, ίσως οι περισσότεροι οι Έλληνες. Συνήθως όταν το λέει, βγαίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είναι επιθυμίας, μπορεί να το λέγαμε με το σασμό. Υπάρχουν συγγραφείς που δεν θέλουν. Αλλά αλήθεια είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να σου δώσει πολλά περισσότερα από αυτά που νομίζει από τον τίτλο. Και για την ψυχούλα, καλό κάνει. Καλό θα πω κάνει, εγώ. Γιατί πιστέψτε με, οι ιστορίες, πέραν από τα δικά μου βιώματα, οι ιστορίες που έχω ακούσει από γνωστούς και φίλους, μοιάζουν πολύ. Μοιάζουν τελικά. Μοιάζουν πάρα πολύ. Και ας μιλήσουμε και για αδερφικά δεδομένα, μιας και ο πολύς ο έρωτας και ο χωρισμός μας έχει μπουκτήσει στα μυθιστορήματα. Ναι, μας κούρασε πια. Δεν υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες σχέσεις πέρα από τις συναισθηματικές και τις ερωτικές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και για το δώρο. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Η χαρά μου ήταν να σας το δώσω. Πιστεύω να σας αρέσει και να περάσετε όμορφα μαζί. Το μόνο σίγουρα. Εννοείται, να είστε καλά.